Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα βίντεο οδηγητικό, το οποίο, αν και θεωρητικό, νομίζω είναι και παύλο πρακτικό. Χθες το βράδυ, δηλαδή τα χαράματα σήμερα θα έλεγα, κατά τις 1:30 το πρωί, το σκυλί που βλέπετε στις οθόνες σας, ο Λάκη, έσκασε. Πλάνταξε, γιατί έχει από την Πέμπτη το βράδυ που έφυγε Κυριακή που γράφω και με έβγαλε με το ζόρι έξω για βόλτα. Μπράβο σκύλο. Επέμενε ο άνθρωπος, ο σκύλος δηλαδή. Γαβγαβ, γουβγουβ, πότε θα βγούμε έξω, έλα μωρί, πότε θα βγούμε έξω. Οπότε βγήκαμε έξω και πήγαμε μία βόλτα, μόνο 5 χιλιόμετρα πήγαμε, δεν πήγαμε πολλά. Μια ώρα περίπου. 45 λεπτά περπάτημα. Αλλά ήταν μια ώρα γιατί σταματούσαμε κιόλας να βοσκήσει το κατσίκι μας. Ξέρεις ότι δεν είσαι κατσίκι, ε? Στο έχω πει κι άλλη φορά. Βοσκάει όμως. Λοιπόν, και έτσι μου έδωσε την ευκαιρία να έχω ένα διάλειμμα το οποίο το χρειαζόμουν από το γράψιμο, ένα διάλειμμα χαλαρωτικό. Στην αρχή, καθώς περπατούσα, έβαλα ένα από τα podcast του Άρη Δημοκίδη που παρακολουθώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άρης ο Δημοκίδης. Και έπεσα πάνω στο podcast που είχε κάνει πριν 1,5 χρόνο για την Κική Δημουλά. Σκληρή αλήθεια για την Κική Δημουλά, την ποιήτρια. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα ότι ο Άρης, ο Δημοκίδης, σε εκείνο το podcast είχε ακριβώς την ίδια άποψη με μένα. Ότι η Κική Δημουλά είχε μία απεσιοδοξία στο γράψιμό της και στις απόψεις της, στις διάφορες συνεντεύξεις της, η οποία ήταν βασισμένη πάνω στις εμπειρίες της. Σε διάφορες συνεντεύξεις της, η πολύ γνωστή και εξαιρετική ποιήτρια Κική Δημουλά, δεν σας κρύβω πως μ' αρέσει η ποίησή της, αλλά δεν την απαγγέλνω, δεν την προβάλλω εδώ στο κανάλι, γιατί θεωρώ ότι έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις που προσπαθούμε να μάθουμε από τα διδάγματα που προσπαθούμε να μάθουμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, γύρω από τη συνεξάρτηση, τις τοξικές σχέσεις κλπ. Η Κική Δημουλά έλεγε ότι δεν συμπαθεί καθόλου τους άντρες σε συνεντεύξεις της, ότι δεν τα πάει καθόλου καλά με το ανδρικό φύλο. Μάλιστα, ο άλλος μακαρίτης, ο ποιητής, ο Χριστιανόπουλος, σε μια συνέντευξή του την είχε κατηγορήσει ότι ήταν πολύ σκληρή με τον άντρα της, δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι αυτό το πράγμα. Και παρακολούθησα και μια συνέντευξή της, απόσπασμα από συνέντευξή της μέσα από το podcast του Άρη Δημοκίδη, Μικροπράγματα. Είναι ένα από τα podcast της Life, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να το ακολουθήσετε και να το παρακολουθείτε, γιατί μαθαίνετε πολλά πράγματα. Κάνει φοβερή δημοσιογραφική έρευνα ο Άρης και έχει και μια προσωπική πινελιά, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπει τα πράγματα με μια ψυχολογική ματιά. Ίσως ο άνθρωπος να είναι ψυχοεκπαιδευμένος και να ψυχοθεραπεύεται. Ίσως. Πάντως είναι φοβερός. Λοιπόν, και έλεγε σε μια συνέντευξή της ότι αν λέει είναι ένα χαρακτηριστικό της το οποίο είναι το πιο έτσι, χτυπητό στη ζωή της, είναι ότι αν για ένα πράγμα λέει, αν με ένα επίθετο, αν θυμάμαι καλά, μπορούσε να χαρακτηρίσει τη ζωή της, είναι με τη δειλία. Λέει, υπήρξα δειλή στη ζωή μου και λέει σε κάποιες φάσεις, λέει, θα μπορούσα να πάρω κάποιες αποφάσεις οι οποίες να κάνουν και εμένα πιο ευτυχισμένη και άλλους ανθρώπους στη ζωή μου πιο ευτυχισμένους, αλλά δεν τις πήρα αυτές τις αποφάσεις, ήμουν αδειλή να τις πάρω, ήμουν αδειλή να αλλάξω τα κείμενα της ζωής μου. Μάλιστα, τα κείμενα ενώ το πώς κοίτονταν τα πράγματα στη ζωή της, πώς λέμε καλός κείμενα και κακός κείμενα, εγώ λέω απλώς τα κείμενα στη ζωή μου, λέει. Και μάλιστα, λέει, μια φορά είχε μετακομίσει για λίγο σε ένα άλλο σπίτι, σε μια άλλη περιοχή και δεν μπορούσε να γράψει, δεν ένιωθε καλά. Δηλαδή, ήταν μαθημένη η γυναίκα αυτή να ζει με βάση τη ζωή της όπως πήγαινε και δεν έκανε ανατροπές. Επίσης, σε κάποια άλλη της συνέντευξη, γιατί είχε διάφορα αποσπάσματα ο Άρης, ο Δημοκίδης, στο podcast του, αυτό για την Κική Δημουλά, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για να ακούσετε στο Spotify και θα το βρείτε όπου αλλόκουτε τα podcast
το podcast του Άρη Δημοκίδη για την Κική Δημουλά, σκληρή αλήθεια για την Κική Δημουλά, και σε κάποια φάση είπε ότι όταν ήταν νεότερη ήθελε πάρα πολύ, λέει, όταν περπατάνε στο δρόμο ο άνδρας της να της κρατάει το χέρι. Αυτός το θεωρούσε, ο Άθος Δημουλάς, ο ποιητής, το θεωρούσε αυτό ότι δεν ήταν πρέπον, δεν το έκανε, και μετά η ίδια προχώρησε και είπε, μα οι νέοι σήμερα το έχουν παρακάνει με υπερβολικές εκδηλώσεις, ερωτισμού στο δρόμο κλπ. Τέλος πάντων, παρακολούθησε αυτό το podcast. Παρακολουθήστε το κι εσείς. Και τελείωσε το podcast και λέω, δεν θα βάλω άλλο, θα σκεφτώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σκυλί μου που με έβγαλε έξω από το σπίτι για να με βοηθήσει να κάνω αυτή την ψυχοδιάβαση. Το περπάτημα στη φύση πάρα πολλές φορές μας βοηθάει, πάντα, όχι πάρα πολλές φορές, πάντα μας βοηθάει να βάλουμε τις σκέψεις μας σε τάξη, μας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας και με τα συναισθήματά μας. Εμένα τουλάχιστον είναι ο κύριος τρόπος μέσω του οποίου γνωρίζω τον εαυτό μου. Το περπάτημα στη φύση, στην ησυχία, στην ηρεμία, με ένα τρελό σκύλο. Λοιπόν, έκλεισα το podcast, έβγαλα τα ακουστικά και σκεφτόμουν. Και λέω, ξέρετε, είναι πολύ φυσιολογικό όταν ακούμε για κάποιον άλλον άνθρωπο να ταυτιστούμε και να συγκρίνουμε τον τρόπο που ζούμε εμείς με τον τρόπο που ζούσε αυτός, ειδικά αν είναι ένας προβεβλημένος άνθρωπος, γιατί σίγουρα η Κική Δημούλα ήταν πολύ προβεβλημένη, επιτυχημένη, καταξιωμένη. Και σκέφτηκα ότι για μένα νομίζω θα ήταν το αντίθετο το μότο της ζωής μου, όχι η δειλία, η υπερβολική τολμηρότητα. Έχω τολμήσει να χωρίσω μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, από σχέσεις, από γάμους, μια φορά τον καθένα, δηλαδή είμαι εναντίον στις επαναστροφές. Θεωρώ ότι άμα φτάσει και χωρίσει ένα ζευγάρι δεν πρέπει να τα ξαναφτιάχνει, αυτή είναι η γνώμη μου. Έχω τολμήσει να παντρευτώ και να χωρίσω δύο φορές, έχω τολμήσει να κάνω κάποιες σχέσεις, έχω τολμήσει να τελειώσω αυτές τις σχέσεις, και σε κάποια φάση μου ήρθε στο μυαλό, πάλι είμαι επηρεασμένη, είμαι υπό την επίρρεια του Δημοκίδη αυτές τις μέρες, μου ήρθε στο μυαλό ένα podcast του Δημοκίδη που είχα παρακολουθήσει νωρίτερα χθες, την ώρα που μαγείρευα, που ήταν για τον ποιητή τον Νίκο Γκάτσο, που ήταν επίσης ένας εξαιρετικός ποιητής, που γνωρίζουμε πολλούς από τους στίχους του που έχουν μελοποιηθεί και ανήκουν στο κλασικό στερέωμα του ελληνικού τραγουδιού, το Χατζηδάκι κυρίως. Και ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο αισθαντικό αφιέρωμα, μίλησε και η σύντροφος του Γκάτσου εκτεταμένα σε εκείνο το podcast. Και καθώς περπατούσα, μου ήρθε μια φλασιά από κάτι πολύ όμορφες στιγμές που είχαμε έναν πρώην σύντροφό μου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο και με τον οποίο ήμασταν μαζί από το 2005 μέχρι το 2006, για 15 μήνες. Με αυτόν τον άνθρωπο χωρίσαμε γιατί δεν ταιριάζαμε. Νομίζω ήμασταν και δυο συνεξαρτώμενοι και εγώ είχα ζητήσει να γίνουν κάποιες αλλαγές από την άλλη πλευρά. Εγώ η καημένη προσπαθούσα να κάνω αλλαγές όπως πάντα, αλλά τότε πήγαινα σε εκείνο τον τιτανοτεράστιο ψυχολόγο ο οποίος με έσπρωχνε συνεχώς προς τα κάτω. Τέλος πάντων, αυτός μου είπε έτσι πολύ ανδρίκια και πολύ ωραία, μου λέει, ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω αυτές τις αλλαγές που ζητάς, μου ζητάς να ανοίξω το κουτί της Πανδώρας για να κάνω αυτές τις αλλαγές που ζητάς να κάνω. Επίσης είχαν και άμεση σχέση με τη σχέση μας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθώ με τους εσωτερικούς μου δαίμονες και δεν μπορώ να το κάνω. Και τελείωσε εκεί η σχέση μας. Στη συνέχεια μου ζήτησε να τα ξαναβρούμε τρόπον την, αλλά το άφησα. Το άφησα γιατί ένιωσα ότι έκανε τον κύκλο του. Και εδώ θέλω να απαντήσω εμέσως σε μια φίλη η οποία με ρωτούσε πρόσφατα για το αν οι σχέσεις τελειώνουν μόνο όταν είναι κακοποιητικές. Όχι, αγάπη μου, οι σχέσεις μπορεί να είναι και μια καλή σχέση,
να είναι μια καλή σχέση, με την έννοια να είναι μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων agreeable, δύο ανθρώπων με καλή διάθεση και καλή προαίρεση, η οποία όμως να κάνει τον κύκλο της και να τελειώσει. Δηλαδή χρειάζεται και οι δύο να συνεχίσουν να έχουν την όρεξη και οι δύο να συνεχίσουν να έχουν την κινητοποίηση, την εσωτερική προσωπική κινητοποίηση, προκειμένου να συνεχίσουν τη σχέση. Και εδώ θα διαφωνήσω με την Κική Δημούλα, η οποία έχει έτσι μια πολύ συνεξαρτητική οπτική του έρωτος, που έλεγε ότι ο έρωτας και από τις δύο πλευρές κρατάει πολύ λίγο και μετά ο ένας παραμένει να αγαπάει τον άλλον και να κρατάει ο ένας τη σχέση. Και μάλιστα είχε πει κιόλας ότι οι γυναίκες έχουν μεγάλη ανάγκη να αγαπήσουν, να αγαπηθούν και δεν το έχουν. Και όπως πολύ έξυπνα σημείωσε και ο Άρης στο podcast που σας έλεγα παραπολύτως χθες το βράδυ, ίσως προέβαλε πράγματα για τη δική της ζωή, ίσως και όχι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Λοιπόν, έχω την άποψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν στις σχέσεις επειδή και οι δύο είναι το ίδιο κινητοποιημένοι για να παραμείνουν στις σχέσεις. Τώρα δεν θα κάνουμε τη δική μου αυτοανάλυση, γιατί τότε εγώ δεν είχα πλέον κινητοποίηση. Νομίζω ότι και ο Μακαρίτης δεν είχε πλέον κινητοποίηση. Ίσως είχαμε κουραστεί πολύ, γιατί ήταν και μια σχέση Πάφος Λευκωσία. Τις μισές μέρες μέναμε μαζί, πηγαίνουν, ερχόμασταν στη συνέχεια, ήταν τα παιδιά μικρά, ήταν κουραστική φάση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το ένστικτο μου τότε, η διαίσθησή μου, το υποσυνείδητό μου, μου έλεγε να μην συνεχίσω και εκείνος προφανώς είχε τους δικούς του λόγους που το τερμάτισε και ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έπαψα ποτέ να αγαπάω και δεν θα πάψω ποτέ να αγαπώ και εξακολουθώ να τον αγαπώ και τώρα μπορώ να τον αγαπώ εκ του ασφαλούς. Με την έννοια του ότι έχει ήδη τελειώσει η ζωή του εδώ στη γη. Εγώ πιστεύω στη ζωή μετά θάνατον. Είναι θέμα προσωπικής πίστης αν κάποιος πιστεύει στη ζωή μετά θάνατον ή όχι. Δεν είναι θέμα επιστήμης. Η επιστήμη δεν έχει αποδείξεις για ζωή μετά θάνατον. Είναι θέμα πίστης. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος έχει φύγει από αυτή τη γη, δεν μπορεί η σχέση να χαλάσει. Είναι τέλεια σχέση. Είναι τέλεια γιατί έχει τελειώσει. Και είναι τέλεια. Και τον έκλαψα όταν χωρίσαμε. Όταν έμαθα ότι έφυγε και σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 54, στενοχωρέθηκα, πένθησα, αλλά με πολύ πιο ήπιο τρόπο από ό,τι πένθησα το 2006 στις 29 Ιουνίου που χωρίσαμε, γιατί τότε τελείωσε το μεταξύ μας. Και όσες φορές συναντηθήκαμε εκ των υστέρων, ήταν φορές τις οποίες ήταν δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ και εκτιμούσαν και συνεχίζουν να εκτιμούν ένας τον άλλον και πιστεύω ότι με αγαπάει ο Γιάννης. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Όπως και εγώ ξέρω ότι τον αγαπάω. Λοιπόν, έτσι όπως μου ήρθε, έκανα συνειρμούς. Συνειρμούς σημαίνει ότι μια σκέψη φέρνει την άλλη. Ο Φρόιτ είναι ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για τους συνειρμούς και μάλιστα η ψυχαναλυτική θεραπεία, η ψυχανάλυση είναι βασισμένη πάνω στους συνειρμούς. Και μάλιστα ονομάζεται, υπάρχει μια ορολογία που λέγεται ελεύθερος συνειρμός. Δηλαδή πάει ο ψυχαναλυόμενος, κάθεται στον διβάνι του ψυχαναλυτή και ανοίγει το στόμα του και λέει ότι του έρχεται. Γίνονται ελεύθεροι συνειρμοί και εκεί φανερώνονται πράγματα. Δεν είμαι ψυχαναλύτρια. Έχω μια κάποια ψυχοδυναμική προσέγγιση, αλλά ως εκεί. Λοιπόν, μέσω των συνειρμών μου ήρθαν δύο σκηνές. Η πρώτη μια σκηνή μου ήρθε, η προηγούμενη μου είχε έρθει από τις προηγούμενες μέρες. Μου ήρθε μια σκηνή που καθόμασταν στο αυτοκίνητό μου, ήμασταν σε μια πολύ ωραία παραλία στην Πάφο, βράδυ, και τότε ήταν ακόμη το 2005 η εποχή των συντή και είχε φέρει ο Γιάννης ένα συντή του Χατζηδάκη με μουσική του Γκάτσου και με έβαζε μέσα στη μυσταγωγία του Χατζηδάκη. Και μου έλεγε άκου, σιώπα και άκου. Και ήταν μια στιγμή μαγική. Μια στιγμή μαγική η οποία είναι ένας θησαυρός στη μνήμη μου. Η άλλη μνήμη, πάλι τώρα παραδέχομαι ότι είμαι θυσμένη με τον Άρη Δημοκίδη, το παραδέχομαι. Παρακολουθούσα πριν λίγες μέρες ένα podcast του Άρη Δημοκίδη για την ιστορία με το τραγούδι Number One,
το τραγούδι της Παπαρίζου που κέρδισε την Eurovision και μου ήρθε στη μνήμη μου η στιγμή που η Έλενα έπαιρνε το βραβείο, που εκείνη τη στιγμή την είχα ζήσει πάλι μαζί με τον Γιάννη, ήταν στις αρχές της σχέσης μας, ήμασταν ένα μήνα περίπου μαζί τότε. Ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζα αρκετό καιρό πρωτού κάνουμε σχέση, ήμασταν φίλοι πρωτού δημιουργηθεί η σχέση, γνωστή θα έλεγα, όχι φίλοι. Και ήταν έτσι μια πολύ όμορφη στιγμή εκείνη, μια πολύ ρομαντική στιγμή, μια πολύ προσωπική στιγμή, την οποία την έχω συνδέσει με την Παπαρίζου να παίρνει την πρώτη θέση στο Eurovision. Και ακούγοντας το podcast για την Παπαρίζου, μου ήρθε στο μυαλό αυτή πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά, πολύ ανθρώπινη, πολύ ελληνική θα έλεγα στιγμή. Ελληνική θα έλεγα με την έννοια τότε έτσι είχαμε μια ελληνική περηφάνεια εκείνη τη μέρα ότι η Ελλάδα έπαιρνε για πρώτη φορά την Eurovision. Εγώ πλέον δεν είμαι τόσο Eurovisionική όσο ήμουνα στο παρελθόν, αλλά το 2005 ακόμη Eurovision ήταν. Λοιπόν, και θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή και έτσι, καθώς περπατούσα χθες και έκανα διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου, μου ήρθε μια ιδέα. Μάλιστα τώρα στα 16 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα θα σας πω αυτό για το οποίο έφτιαξα αυτό το βίντεο. Λέω, ρε παιδί μου, η Αριστονίκη, η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, μου έχει πει εμένα και σας το έχω πει εγώ εσάς, ότι λέει οι τελευταίες μελέτες πάνω στην νευροψυχολογία και την νευροφυσιολογία του τραύματος λένε ότι οι τραυματικές εμπειρίες, οι αρνητικές εμπειρίες, λέει ότι εγχαράζονται πολύ βαθιά στον εγκέφαλο, στον αρχαίο εγκέφαλο, και οι θετικές ερμηνείες, λέει, εγχαράζονται πιο επιφανειακά στον εγκέφαλο, στον πιο μοντέρνο εγκέφαλο, έτσι εδώ, κάπου εδώ γύρω στους πρόσθιους μετωπίους φλοίους. Και λέει ότι για να σβηστεί μια τραυματική εμπειρία, χρειάζονται 5 θετικές για να την μπαλανσάρουν. Γιατί, λέει, οι θετικές ερμηνείες γράφονται πιο ξέβαθα, οπότε έχουν λιγότερη βαρύτητα. Και σκέφτηκα το εξής, ρε παιδί, πώς σας έχω πει στο παρελθόν ότι άμα έχουμε χωρίσει από έναν νάρκισο, άμα έχουμε χωρίσει από μια κακοποιητική σχέση, ότι πρέπει να φτιάχνουμε ένα τρέιλερ, μια ταινία μέσα στο μυαλό μας, με όλα τα αρνητικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στη σχέση και κάθε φορά που μας πιάνει νοσταλγία και θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω στη σχέση, να παίζουμε αυτή την ταινία με τα αρνητικά γεγονότα, να μας θυμίζουμε δηλαδή πόσο είχαμε κακοποιηθεί και να μην επιστρέφουμε μέσα στη σχέση. Μου ήρθε μια φλασιά χθες το βράδυ και λέω, γιατί να μην φτιάξουμε και μια αντίστοιχη καλή ταινία με όμορφες στιγμές από τη ζωή μας. Είτε αυτές οι στιγμές αφορούσαν αγαπητικές σχέσεις, είτε αυτές οι στιγμές αφορούσαν προσωπικές, μοναχικές, πνευματικές εμπειρίες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Από αυτή τη συλλογή αναμνήσεων που θα κάνουμε για να φτιάξουμε, εάν θέλετε, να δοκιμάσουμε αυτό το πείραμα που λέω να δοκιμάσουμε σήμερα, από αυτή τη συλλογή που θα φτιάξουμε, από αυτή τη συλλογή αναμνήσεων, δεν θέλω να περιλάβουμε καμία ανάμνηση που να έχει σχέση με κακοποιητική σχέση με νάρκισο. Καμία απολύτως. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πέσουμε στην παγίδα, να αναπολύσουμε νοσταλγικά ωραίες στιγμές που είχαμε με έναν νάρκισο κατά τη διάρκεια του love bombing ή κατά τη διάρκεια του hoovering και να αυτοσαμποταριστούμε αγρίως. Εγώ σας είπα για δύο, και υπάρχουν και πολλές άλλες, για δύο όμορφες στιγμές από τη σχέση μου με τον Γιάννη, ο οποίος Γιάννη σε καμία περίπτωση δεν ήταν νάρκισος, σε καμία απολύτως, αν ήταν κάτι μπορεί να ήταν και αυτός συνεξαρτώμενος και είμαστε δυο συνεξαρτώμενοι μαζί. Σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν νάρκισος. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Όπως επίσης και ο πατέρας των παιδιών, σε καμία περίπτωση δεν ήταν νάρκισος. Και αυτός μπορεί να ήταν ένας συνεξαρτώμενος μαζί με μένα. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Και από το γάμο μου με τον πατέρα των παιδιών και από τη σχέση που είχαμε στην αρχή, τους 9 μήνες πρωτού παντρευτούμε, έχω κάποιες πολύ πολύτιμες στιγμές
τις οποίες τις φυλάω στη μνήμη μου, σαν φυλαχτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτές. Ξέρω όμως ότι είναι μια σχέση που είναι τελειωμένη. Ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω σε αυτή τη σχέση. Και ξέρω σίγουρα ότι αυτές οι στιγμές ήταν ωραίες εκείνη την ώρα που συνέβαιναν, όμως το συνολικό, η σούμα της όλης κατάστασης και η σούμα της όλης συνθήκης ήταν τέτοια η οποία δεν μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη. Γιατί υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος. Έχω παρακολουθήσει, θα μου πείτε πού βρίσκεις την ώρα και τα παρακολουθείς. Θα σας πω ότι επειδή δεν μπορώ να κάθομαι με τα χέρια σταυρωμένα, όταν δεν κάνω βίντεο, όταν δεν γράφω το βιβλίο, κάνω δουλειές. Και όταν κάνω δουλειές, έχω ένα ακουστικό στα αυτή μου και ακούω είτε podcast του Άρη Δημοκίδη που σας είπα ότι είμαι φαν, είτε του Μενέλο Γεωργίου που συμμετέχω κιόλας στα podcast του Μενέλο Γεωργίου. Είναι γεγονότα που συγκλώνησα, δείτε τα και αυτά, είναι πολύ ωραία τα podcast του Μενέλο. Και άλλα podcast που παρακολουθώ. Παρακολουθώ και τον Been There, Done That της Πέννης Μπυράκου. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, και παρακολουθώ βίντεο και ακούω. Θέλω δηλαδή την ώρα που κάνω κάτι να δουλεύει και το μυαλό μου. Λοιπόν, και παρακολούθησα και τον ντοκιμαντέρ αυτής της εξοβόμβας του Baywatch, πώς τη λένε ρε, τη ξέχασα. Αυτής που ήταν παντρεμένη με τον Tommy Lee, ο οποίος είχε ελληνική καταγωγή. Πώς την έλεγαν εκείνη την ωραία την κοπέλα, την ξανθιά από τον Καναδά. Μου έρχεται στο μυαλό μου τώρα η εικόνα της, μου έρχεται στο μυαλό μου η αφίσα εκείνη του Μπαρμπαρέλα που δεν πήγε καλά, αλλά δεν μου έρχεται το όνομά της. Α, καλά. Το γύρα σου και έρχεται μόνο Λάκη, λέει. Νομίζω καταλάβετε για ποιον λέω. Αυτή είναι την κοπέλα από τον Καναδά, η οποία ήταν εξώφυλλος στο Playboy, η οποία μετά είχε πρωταγωνιστήσει στο Baywatch με το κόκκινο μαγιό, η οποία ήταν μαντρεμένη με το Tommy Lee, ο οποίος την κακοποίησε πολλές φορές. Σταμάτησα το βίντεο και έκανα Google search Tommy Lee Wives. Έμαθα κιόλας ότι η Pamela Anderson, αυτή για την οποία μιλάω, ήταν η τρίτη του γυναίκα, ενώ η δεύτερη λέει ήταν η Heather Locklear, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως ότι τώρα είναι παντρεμένος με μία τύπησα η οποία είχε γίνει διάσημη στα Vines και είναι και πολύ νεότερη του. Τέλος πάντων, η Pamela Anderson έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, το οποίο έχει ανοίξει κάποιες βιντεοκασέτες από το παρελθόν, τα ημερολογιά της, τα διαβάζει στην κάμερα κλπ. Και είναι μέσα στη νοσταλγία για τον πρώην άνδρα της, τον Tommy Lee, για τον οποίο είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα, γιατί τη χτυπούσε, την κακοποιούσε, και είναι μέσα στη νοσταλγία για αυτόν. Και επίσης παραδέχεται ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικά κακοποιητικός προς τη μητέρα της, ότι είχε μια πολύ άσχημη παιδική ηλικία, η οποία, λέω εγώ, έπαιξε ρόλο και στο να είναι συνεξαρτώμενη με τον Tommy Lee. Και άκουσον, είναι, λέει, πολύ ζηλεύει, λέει, που οι γονείς της τώρα στα γεράματα είναι πολύ καλά μαζί και τι ωραία να ήταν και αυτή με το Tommy Lee και να ήταν πολύ καλά μαζί. Όχι, δεν μιλάω για τέτοια νοσταλγία. Ούτε για κάποιον μου μας έδιρε, ούτε για κάποιον μου μας πούλησε, ούτε για κάποιον μου μας κακοποίησε. Pamela Anderson, αν μ' ακούς που ξέρω ότι δεν μ' ακούς, κάνε ψυχοθεραπεία ASAP. As soon as possible. Όσο πιο γρήγορα γίνεται πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Δεν γίνεται μετά που απελευθερώθηκες να κάθεσαι να αναπολείς τον πρώην που σε έδερνε, που σε χτυπούσε, που πήγε στην αστυνομία και τον κατήγγειλες για βία στην οικογένεια και γι' αυτό χωρίσατε. Επίσης, έχει θέμα με τη συνεξάρτηση η Pamela. Είναι γλυκή τέτοια όμως, είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ καλή ψυχή, αλλά είναι συνεξαρτώμενη. Λέει, πήγαινε συνεχώς και παντρευόταν. Δεν ξέρω, κάποια άλλη μου θυμίζει, ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεθύγουμε. Η οποία, λέει, στο τέλος, λέει, είχε ανακαίνιζε ένα σπίτι στον Καναδά και παντρεύτηκε, λέει, τον εργολάβο που της ανακαίνιζε το σπίτι, ο οποίος μετά φυσικά χώρισε και δεν ξέρω εγώ τι, και κάθεται εκεί με τους γιους της και αναπολύει το Tommy Lee. Ό,τι να είναι.
Δεν την κατηγορώ τη γυναίκα, γιατί είμαι και εγώ συνεξαρτώμενη και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πώς ελκύει το δράμα τους συνεξαρτώμενους. Πάρα πολύ καλά το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να πιστεύω ότι είμαι σε λίγο καλύτερη μοίρα από τη Πάμελα, γιατί δεν έχω ξαναπαντρευτεί τα τελευταία 3 χρόνια μετά που χώρισα. Και γιατί μετά που χώρισα, με χώρισα από το δεύτερο μου γάμο, ο δεύτερος μου σύζυγος, που σίγουρα δεν ήταν μια καλή επιλογή συντρόφου, εκεί πέρα υπήρξα πλήρως συνεξαρτώμενη. Από εκεί δεν έχω καμία καλή μνήμη. Από εκεί επιλέγω καμία καλή μνήμη να μην βάλω σε αυτό το βίντεο. Δεν θα βάλουμε στο βίντεο θετικών αναμνήσεων σκηνές από πρώην κακοποιητικούς, κακοήθεις ναρκισσούς, μεγαλωμένης ναρκισσούς ή κρυφονάρκισσούς ή ακόμη και κοινοτικούς ναρκισσούς ή ακόμη και καλοήθεις ναρκισσούς. Δεν θα βάλουμε τις σκηνές. Θα σταχυολογήσουμε από τη ζωή μας όμορφες στιγμές οι οποίες έχουν να κάνουν με σχέσεις αγαπητικές, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται, για παράδειγμα αγαπητικές σχέσεις με τα παιδιά μας, αγαπητικές σχέσεις με φίλους καρδιάς, πραγματικούς φίλους, στιγμές από αγαπητικές σχέσεις ερωτικές οι οποίες τελείωσαν χωρίς κακοποίηση. Ή ωραίες στιγμές από αγαπητικές σχέσεις που υπάρχουν ακόμη στη ζωή μας. Αν όσοι είστε ευλογημένοι να έχετε έναν καλό σύντροφο και μια υγιή σχέση και έχετε καλές στιγμές, να τις βάλετε σε αυτό το βίντεο. Άρα θέλουμε να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο να περιέχει μόνο μέσα θετικές στιγμές. Να περιέχει όμορφες στιγμές. Μιλούσα με ένα φίλο μου χθες στον πρόδρομο, ο οποίος μου είπε, μου λέει, ξέρεις κάτι, είσαι πάρα πολύ τολμηρή, μου λέει. Ο πρόδρομος είναι φίλος μου παιδικός και ξέρει τη ζωή μου. Είσαι πάρα πολύ τολμηρή, μου λέει, και του λέω, ναι, τα έκανα σούπα, του λέω, τόσο τολμηρή που είμαι. Και μου λέει, ναι, όμως εσύ έχεις μαζέψει πολλές καλές στιγμές, λέει. Ενώ άλλοι που δεν είναι τολμηροί δεν έχουν ούτε αυτές. Και μου λέει ο πρόδρομος, ο οποίος είναι σοφός, είναι 4 χρόνια πιο μικρός από μένα, είναι σοφός. Μου λέει, η ευτυχία είναι στιγμές. Και εσύ έχεις μαζέψει πολλές στιγμές. It comes with a price. Έρχεται με μια τιμή αυτό το να μαζέψεις πολλές στιγμές. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Και έτσι όλα αυτά τα συνδύασα. Τώρα σας εξηγώ τους συνειρμούς μου της χθεσινοβραδινής μας βόλτας. Αυτό το βίντεο το γυρίζω σήμερα που είναι Δευτέρα. Και προφανώς θα ανέβει αύριο που είναι Τρίτη. Θα σας πω και ακριβώς την ημερομηνία, δεν είμαι σίγουρη. Είναι 24. Πώς έχουμε, Λάκη, πώς έχουμε σήμερα? Πρέπει να είναι 25 το Απρίλιο που έχουμε σήμερα. Πόσες έχουμε σήμερα, βρε? 24, 25, τέλος πάντων. Το βίντεο το γυρίζω Δευτέρα, η βόλτα έγινε Κυριακή 1 το πρωί προς Δευτέρα και θα βγει Τρίτη. Πόσες το Απρίλιο το 23, μη με ρωτάτε. Εδώ σταμάτησα τη βιντεοσκόπηση για να κάνω Google Search την Pamela Anderson. Είπα στη Siri και την έκανε. Δεν δακτυλογράφησα για όσους, για την αστυνομία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για την κυρία που θεωρεί θα σκοτώσω το κόσμο και θα πάρω κόσμο στο λαιμό μου. Δεν δακτυλογράφησα. Μίλησα στη Siri και της είπα Google Search. Siri, can you Google Search please Tommy Lee's wives? Αυτό της είπα. Η Siri είναι το αντίστοιχο της Alexa που έχουν τα Android, είναι το... η φωνή βοηθείας του iPhone. Αυτά που λέτε. Λέτε να το δοκιμάσουμε και να μου γράφετε στα σχόλια αυτού του βίντεο μετά από, και σήμερα και αύριο και μετά από μέρες, αν το δοκιμάσατε και αν δουλεύει. Δηλαδή να φτιάξετε τη δική σας ταινία στο μυαλό σας με σταχυολόγηση ευτυχισμένων στιγμών από τη ζωή σας, την οποία να την παίζετε στο repeat, και αυτήν πρέπει να την παίζετε περισσότερο, αυτήν πρέπει να την παίζουμε στο repeat, να την παρακολουθούμε περισσότερο από την ταινία με τα αρνητικά γεγονότα. Είπαμε, η ταινία με τα αρνητικά γεγονότα είναι μόνο για τις περιπτώσεις που είμαστε ακόμη κολλημένοι και προσκολλημένοι σε έναν πρώην άρχισο και πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν κακοποιητικός για να μην πάμε πίσω. Μόνο σε εκείνη την περίπτωση παίζουμε και είναι συγκεκριμένη ταινία. Ταινία αρνητικών γεγονότων με συγκεκριμένο μαλάκα. Για τη δική μας τη ζωή όμως,
επειδή όπως μας είπε η Αριστονίκη και έχει δίκιο, τα τραυματικά γεγονότα είναι πολύ πιο βαθιά χαραγμένα, εγχαραγμένα στη μνήμη μας από τα θετικά γεγονότα, θα πρέπει αυτή την ταινία να τη φτιάξουμε με πολλή επιμέλεια, να είναι στιγμές τις οποίες θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη, θυμούμαστε με θετική διάθεση, στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάνε, στιγμές ευτυχίας από όλη μας τη ζωή, όλοι σίγουρα έχουμε. Όσο απεσιόδοξοι και αν είναι κάποιοι, πάλι έχουν κάποιες θετικές στιγμές. Σταχειολογήστε τις, να τις σταχειολογήσουμε, να φτιάξουμε μια ταινία με θετικές στιγμές, την οποία να την παίζουμε στο repeat, αναταχτά χρονικά διαστήματα και ιδιαιτέρως όταν μας πιάνουν οι μαύρες μας, για να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και ωραία πράγματα στη ζωή μας, ότι δεν είναι όλα μαύρα, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Ίσως αυτό να θεωρηθεί ένα βίντεο θετικής ψυχολογίας. Ξέρετε, με τη θετική ψυχολογία είμαι λίγο προσεκτική, γιατί κάποιες φορές κάποιοι που μπορεί να μην είναι καν ούτε ψυχολόγοι παίρνουν τη θετική ψυχολογία και τη μετατρέπουν σε τοξική θετικότητα. Τώρα μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα εργαλείο το οποίο να το έχουμε στο μυαλό μας για να βοηθούμε τον εαυτό μας όταν πέφτουμε ή όταν καταπέφτουμε ψυχολογικά. Επίσης, όσοι έχουμε βίντεο, έχουμε έξυπνα κινητά με μεγάλη μνήμη και έχουμε πολλά βίντεο, ξέρω εγώ έχω στο cloud βίντεο από το 13, από το 14, στο cloud του iPhone. Μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοια ταινία και actual ταινία, δηλαδή να σειράψουμε διάφορες φωτογραφίες, βιντεάκια από χαρούμενες στιγμές και να την έχουμε εκεί στο κινητό μας και να τη βάζουμε να τη βλέπουμε και να φτιαχνόμαστε. Για να ενθαρρυνόμαστε, για να παίρνουμε τα πάνω μας. Αυτή είναι η πρότασή μου και είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα σας φανεί και θέλω να το έχουμε έτσι και διαχρονικά, δηλαδή να γράφετε κάτω από αυτό το βίντεο, αν το δοκιμάσατε και αν το δοκιμάσατε πώς σας έχει βγει. Σας αγαπώ. Γεια!